Καλημέρα σε όλους, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα, ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και σήμερα θα φτάσουμε σε αρκετά αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές, μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Αύριο ειδικά ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Συνθήκες οι οποίες θα θυμίζουν πραγματικά άνοιξη, κάτι το οποίο μας έχει λείψει στις τελευταίες μέρες. Με τις θερμοκρασίες τις χαμηλές νωρίς το πρωί, οι οποίες οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα ανέβουν και αυτές αρκετά τις επόμενες ημέρες. Πάμε λοιπόν σε καλές συνθήκες. Δεν μπορώ να σας δώσω από τώρα πρόβλεψη ή πρόγνωση για το τι θα επικρατήσει τις ημέρες του Πάσχα. Όσο πλησιάζουμε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, σιγά σιγά θα σας δίνω και εγώ. Δεν μπορούμε. Τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα μπορώ να σας δώσω προγνώσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα τι ακριβώς θα συμβεί. Βλέπετε λίγες αραιές νεφώσεις. Θα καλύψουν τον ουράνιο θόλο της επικράτειας, πολύ λίγες αραιές νεφώσεις και πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εδώ στις ορεινότερες περιοχές της κεντρικής υπηρετικής χώρας, δηλαδή στα ορεινά της κεντρικής Θερεάς, ενδεχομένως και της βόρειας βορειοδυτικής Πελοποννήσου, πιο πιθανό της κεντρικής Θερεάς και της δυτικής Θεσσαλίας και της δυτικής Θερεάς, εδώ αυτά τα ορεινά, κατά τη διάρκεια των μεσημερινών ωρών θα. Πάνω από αυτούς τους ορεινούς όγκους θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, οι οποίες παραδοτικά θα πυκνώσουν πολύ μικρή πιθανότητα, έστω για κάποιες τοπικές μπόρες, στα πολύ ορεινά τμήματα τώρα μιλάμε. Πολύ μικρή πιθανότητα. Εδώ στο ύψος της Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας, στις ορεινότερες περιοχές, ίσως έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών ωρών, κυρίως από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα που θα πυκνώνουν νεφώσεις σε αυτά τα τμήματα. Εδώ είναι πιθανό σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, στη Θράκη κάποια ασθενή τοπικά φαινόμενα βροχοπτώσεων, σε τμήματα όμως της Ανατολικής Μακεδονίας, κυρίως στις βορειότερες περιοχές που βλέπουν προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι και στη συνέχεια. Εκεί λοιπόν, στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, εντοπίζονται τα φαινόμενα βροχοπτώσεων κατά τη σημερινή ημέρα. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θερμοκρασία λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, έχει παρουσιάσει άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα 24 ώρα. Στους 25 βαθμούς θα βρεθεί στη Θράκη, στους 27 βαθμούς παρακαλώ. Θερμοκρασίες αρκετά παραπάνω από την μέση τιμή για την εποχή σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. 27 βαθμούς λοιπόν αργά το μεσημέρι. Στους 23 στη Δυτική Μακεδονία, 25 στην Θεσσαλία. 25-26 βαθμούς στα υπόλοιπα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Με τους 30 βαθμούς τοπικά θα φλερτάρει ο υδράργυρος σε τμήματα της Δυτικής Στερεάς και Δυτικής Πελοποννήσου. Σε τμήματα της Ετωλοκαρανίας, της Ηλίας και της Αχαΐας, στους 28-29 βαθμούς τοπικά. Στους 23-24 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές της χώρας, οι άνεμοι γενικά εξασθενημένοι, δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στις θαλάσσες. Συγκοινωνίες για άλλη μια μέρα, καλό τάξη στις θάλασσες. Παράδοξο δεν είναι. Ορίστε. Το 27 στη Μακεδονία ή το 24 στην Κρήτη. Είναι έτσι οι άνεμοι και έτσι τα βαρομετρικά συστήματα γύρω από την επικράτεια, που πραγματικά ευνοούν τις ζεστές περιοχές, ναι, να είναι η δυτική και η βόρεια χώρα. Ναι, γιατί βλέπεις στη Μακεδονία βροχή με 27 και στην Κρήτη ηλιοφάνεια, τέλος πάντων, συννεφιά ρε, με 24. Όχι ότι θα έχει παντού βροχή στη Μακεδονία, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει στη δυτική και βόρεια Ελλάδα ευνοούνται συνθήκες. Έχει τρεις μέρες τώρα, τέσσερις, που δεν δίνει ψηλότερη θερμοκρασία στην Κρήτη. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά, ας πούμε. Mm. Σωστό. Το βορειαδάκι κρατάει αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες. Χαμηλές σε εισαγωγικά. Λοιπόν, οι άνεμοι τώρα στο Ιόνιο θα πλύουν από μεταβλητές διευθύνσεις, κυρίως στα κεντρικά και βορειότερα τμήματα έως και 4 από φορτοπικά. Ανατολική στα νοτιότερα τμήματα, κυρίως από το Θρακικό και το Δυτικό Κρητικό Πέλαγος και δυτικότερα μέχρι και το Νότιο Ιόνιο, με ένταση έως και 6 από φορτοπικά. Εκεί θα είναι λίγο πιο ενισχυμένο το ανατολικό ρεύμα. Βορειάδες λοιπόν, όπως λέγαμε και προηγουμένως, έως και 6 από φορτοπικά σε περιοχές του Αιγαίου, που κρατάνε λίγο πιο χαμηλές τις θερμοκρασίες σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της επικράτειας. Πάμε στην Αττική, όπου από τώρα μέχρι και τις μεσημερινές ώρες οι λίγες αραιές νεφώσεις παραδοτικά ίσως πυκνώνουν κατά διαστήματα. Από εκεί και στη συνέχεια θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό για τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας αλλά και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Μεταβλητή άνεμος και 4 μποφόρ στο Σαρονικό, βόρειο-ανατολικών διευθύνσεων στο νότιο Ευωϊκό και 6 μποφόρ τοπικά. Πιο ενισχυμένη και άνεμη στα ανατολικότερα τμήματα γύρω λοιπόν από τον νομό Αττικής. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, πολύ λίγες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και πολύ, μα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Θα το απολαύσετε. Σήμερα η θερμοκρασία από 12 τώρα νωρίς το πρωί στους γύρω ορεινούς όγκους, στις πιο ορεινές περιοχές, προς το Χορτιάτι ας πούμε, ενώ η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα αγγίξει στους 25, πιθανότατα και τους 26 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του κέντρου της πόλης. Είναι από τις, η κεντρική Μακεδονία θα έχει σήμερα θερμοκρασίες, σημειωθούν θερμοκρασίες αρκετά υψηλές σε όλες αυτές τις περιοχές. Οι άνεμοι γενικά μεταβλητή και 4 μποφόρ τοπικά στον Θερμαϊκό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.